Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρατάμε στα σχέδια μας ένα ακόμη σχέδιο νόμου και καλείται τη Βουλή να συνενέσει σε μια ακόμη πράξη απαξίωσης των δημόσιων πανεπιστημίων και των αποφύτων τους. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι η περίφημη συνθήκη της Λισαβόνας και τη φέρνεται για κύρωση 25 ολόκληρα χρόνια από την υπογραφή της. Και μάλιστα την καταθέσατε την παραμονή του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα το απόγευμα, ώστε να μην υπάρχει επαρκής χρόνος συζήτησης αλλά και αντίδρασης από τους πανεπιστημιακούς και τους φοιτητές. 25 χρόνια λοιπόν, μετά την αρχική της διατύπωση, η κυβέρνηση φέρνει προς κύρωση μια συνθήκη εξισωτισμού προς τα κάτω. Μια συνθήκη που καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν έφερε μέχρι τώρα προς ψήφιση. Ούτε η κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε η κυβέρνηση Παπανδρέου, ούτε η κυβέρνηση Καραμαλή, ούτε η κυβέρνηση Σιμίτη, ούτε και η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό την κυρία Κεραμέως, η οποία ισοπαίδωνε τη δημόσια εκπαίδευση για μια τετραετία. Και αυτό, όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε, επειδή η συγκεκριμένη συνθήκη προσκρούει στο Ελληνικό Σύνταγμα μέσω της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων και ακαδημαϊκών προσόντων στους απόφοιτους ιδιωτικών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής που δεν πληρούν τις τοπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Και μια από τις προϋποθέσεις είναι η διάρκεια των σπουδών. Πρακτικά, η κύρωση της συνθήκης σημαίνει την εξίσωση των τριετών με τα τετραετή και πενταετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ελληνικά ΑΕΗ με τα τριετή προγράμματα σπουδών που υπάρχουν σε άλλες χώρες και φυσικά σε βάρος των αποφύτων των δικών μας πανεπιστημίων. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσχυαν μέχρι σήμερα. Μέχρι που η δεύτερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Μια κυβέρνηση που έχει καταδικάσει τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρά τα λεγόμενα σε υποχρηματοδότηση, ουσιαστικά υποχρηματοδότηση και επιμένω σε αυτό, υποστελέχωση και επιμένω και σε αυτό, σοβαρότατα κτηριακά προβλήματα και βεβαίως έλλειψη φοιτητικής μέρημνας και εστιών και εκεί που υπάρχουν είναι ουσιαστικά με τραγικές συνθήκες, γι' αυτό και έχουμε κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και αλλού. Την κυβέρνηση η οποία γονατίζει τη λειτουργία και αμφισβητεί τη βιωσιμότητα των περιφερειακών πανεπιστημίων και τμήματων, διατηρώντας τον αορθολογισμό της ελάχιστης βάσης αγωγής. Την κυβέρνηση που κάνει business και εξυπηρετήσεις σε ιδιωτικά συμφέροντα και funds, λέγε με CVC, που άρχισαν ήδη να πουλούν πτυχία ιατρικής και νομικής στην Ελλάδα, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, λένε, στις διαφημίσεις τους, την ώρα που οι πληβοί υποψήφοι των πανελλαδικών προσπαθούν να συνέλθουν από τα άδικα θέματα στη φυσική και στην ιστορία και περιμένουν, λένε ότι θα βγουν την Παρασκευή, τα αποτελέσματα με αγωνία για το μέλλον τους. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση, κύριε Υπουργέ, και γι' αυτό φέρνεται προς κύρωση τη συνθήκη της Λισαβόνας στη δεδομένη στιγμή. Γιατί πέρα από την απαξίωση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων, προετοιμάζεται το έδαφος για να κατεδαφίσετε την αξιοκρατική πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Ήδη γίνονται τέτοιου τύπου συζητήσεις. Όπως προκύπτει, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιτρέπουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, δημόσια και ιδιωτική, αλλά εδώ το θέμα είναι η ιδιωτική, γιατί η δημόσια έχει πανελλαδικές αποφύτων δευτεροβάθμιας από άλλες χώρες. Κοινώς ανοίγεται το δρόμο σε αποφύτους λυκείων άλλων χωρών να έρχονται στην Ελλάδα, να πληρώνουν δίδακτρα και να παίρνουν τίτλους από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια του ενός ορόφου που επιτρέψατε να λειτουργήσουν στη χώρα μας. Με απλά λόγια, στα δημόσια πανεπιστήμια η πρόσβαση θα γίνεται με πανελλαδικές και στα ιδιωτικά με χρήματα. Και με την κύρωση της συνθήκης αυξάνεται την πελατεία για τους ιδιωτικούς εταίρους και φίλους της κυβέρνησης εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αφήστε τις γυναικολογίες και απαντήστε στο εξής απλό ερώτημα. Τι έχασε η Ελλάδα από το 1997 μέχρι σήμερα επειδή δεν κύρωσε τη συνθήκη? Τι θα αλλάξει για την εκπαίδευση της στη χώρα μας? Σας λέμε ξεκάθαρα. Τίποτε απολύτως. Κανένα εμπόδιο δεν υπήρξε για τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κινήθηκαν και συνεχίζουν να κινούνται εντός του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, συνεργάζονται άρτια με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τρέχουν κοινά μεταπτυχιακά, διατηρούν προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και πανεπιστημιακών, συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και μάλιστα με αναγνωρισμένα ιδρύματα και όχι με ιδιωτικά κολέγια ή ψευτοπανεπιστήμια.
Επίσης, μια σειρά από τα καλύτερα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετείχαν και στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, των οποίων δυστυχώς απαξιώσατε πλήρως ως κυβέρνηση, αποθαρρύνοντας πρακτικά και χρηματοδοτικά τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές συμπράξεις υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη, που είχαν στόχο να υπάρχουν κοινά ευρωπαϊκά διπλώματα. Ένα ακόμη λοιπόν δώρο στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά κολέγια που θα μπορούν να πιστοποιούν σπουδές από χώρες που έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Ένα ακόμη δώρο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπογράψατε να λειτουργήσουν στη χώρα μας. Μια ρύθμιση μειωμένης ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής αξίας, αλλά τεράστιας εμπορικής σημασίας. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αναμασούσαν το επιχείρημα πως δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και το άρθρο 16. Έτσι και τώρα, με την κύρωση της συνθήκης, η οποία θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, ανοίγοντας, όπως είπα, διάπλατα τη συζήτηση για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και ακαδημαϊκών προσόντων που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και δεν συμβαδίζουν με τη συνταγματική τάξη που διέπει τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι φανερό πως το φοβάστε, γι' αυτό στο κείμενο προβλέπετε στο δεύτερο άρθρο πώς η ελληνική δημοκρατία επιφυλάσσεται, σύμφωνα με το δικαίωμα που της απονέμει το συγκεκριμένο άρθρο, να μην εφαρμόζει το άρθρο της παρούσας σύμβασης, το V1-3. Είμαι βέβαιη, κύριε Υπουργέ, πως θα ισχυριστείτε ότι αυτό το προσθέσατε ως ασφαλιστική δικλίδα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι και πάλι δοκιμάζετε τα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, όπως κάνατε με τον νόμο για τα ιδιωτικά, και σπρώχνετε το ζήτημα μέχρι την αναθεώρηση του Συντάγματος, ελπίζοντας πως θα είστε η πλειοψηφία που θα κάνει τις αλλαγές που ζητάει η αγορά και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Επίσης, θωρακίζετε την κυβέρνηση από προσφυγές στο ΣΤΕ, όταν θα ισχυρίζεστε πως η χώρα δεσμεύεται από ευρωπαϊκές συνθήκες και συγκεκριμένα τη συνθήκη που καταθέσατε τώρα προς κύρωση μετά από 25 χρόνια. Δυστυχώς, η επίθεση στα δημόσια αγαθά και προκειμένου στη δημόσια εκπαίδευση παραμένει αμύωτη, με τα δημόσια πανεπιστήμια να δέχονται ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα. Η Νέα Αριστερά καταψηφίζει και είναι κάθετα αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σας καλούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να μην κυρώσετε τη συνθήκη που υποβαθμίζει τα δημόσια ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα απέδειξαν πως μπορούν να υπάρξουν και να διαπρέψουν χωρίς τη συγκεκριμένη συνθήκη, πόσο μάλλον με αυτή την κυβέρνηση της ιδιωτικοποίησης των ιδιωτικών κολεγίων και των ψηφοπανεπιστημίων. Καταθέτω και την διακήρυξη της συσπήρωσης των πανεπιστημιακών, που και αυτοί σας καλούν να μην προχωρήσετε στο νομοσχέδιο κύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας, καταλήγοντας: αποσύρτε το κατατεθέν νομοσχέδιο της σύμβασης της Λισαβόνας. Αρκετά προβλήματα έχουν συσσωρευτεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από τους πειραματισμούς, τα ιδεολογήματα, την εξυπηρέτηση συμφερόντων των ημετέρων, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση εδώ και μια πενταετία. Αυτή είναι η έκκληση των ανθρώπων που υπηρετούν στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και των φοιτητών μας και των υποψηφίων που αυτή τη στιγμή περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ως εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζούφ.